αυτά τα κουμάσια εδώ που βλέπετε είναι οι πλάτες των κουμασιών του Γόλη, παιδιά, ναι, στη Βέρεια. Στο φίλο μας τον Αποστόλη είμαστε εδώ, θα δείτε τον Απόστολο εδώ. Να το να. Κορδωτός Καμαρωτός. Γεια σου, Ανατολή! Γεια σου, Μπανάνη, καλώς ήρθες. Μεγάλε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κανόνισε να κάνεις τώρα την καθιερωμένη γιορτή που, που μας έχεις μάθει εδώ και κάνεις και χειμώνα και καλοκαίρι. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Όλα άψογα, λοιπόν. Τόλοι πάμε, ρε φίλε, ναι. Ναι. Τις 21, λοιπόν, παιδιά, του Ιουνίου. Ημέρα καύσωνα. Εδώ στη Βέρεια, ένα απογευματάκι λίγο πριν. Τι απογευματάκι, κοντεύει να βραδιάσει. Μας έκανε ο Σωτήρης Οξυδόπουλος ένα χαβά με πουλάκια. Και τώρα θα μας κάνει και ένα χαβά ο φίλος μας ο Αποστόλης, που είναι και ο διοργανωτής αυτός της γιορτής αυτήνης. Έτσι θα τη χαρακτήριζα, γιορτή. Γιορτή πουλιών Αποστόλη. Γυρίσανε πλάτες, πάνε, φεύγουν αυτά. Ξαφανιζόλοι με τη μία. Αυτό είναι. Στράτα, στρατούλα. Ακούτε και τον κόσμο από κάτω. Χαμός γίνεται, ναι. Μπράβο, Απόστολε, μπράβο, ναι. Τα έχει μάθει καλά το πείμα, ναι. Κοιτάξτε. Αυτά, και αυτά που βλέπετε τώρα τα έχω τέρμα ζούμ, είναι τα κοντινά. Που είναι και κάτω τα κοντινά. Άμα πάω κάτω εδώ, εδώ στο βάθος, τώρα είδαμε το άλλο το μάτι, κάτω εκεί στο βάθος κήπο, είναι τα μακρινά, ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο Αποστόλης και αυτά είναι τα περιστέρια του. Αφήνουμε τα πολύ μακρινά να πιάσουμε τους στρατιώτες εδώ που ήρθανε. Αυτά ήδη έχουν νικήσει τον καιρό. Καβαλήσανε και ήρθαν από πάνω μας. Και θαυμάστε τώρα εσείς. Εσείς οι κριτές θα βγάλετε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, αφήνουμε τα επιτόπια, κατεβάζω λίγο πιο κάτω τη μηχανή και πάμε, ορμάμε για ένα τσιναράκο. Πουλάκια μου ποτέ είναι, θα τα δούμε και μέσα. Δεν νομίζω να λέει ψέματα, έτσι κι αλλιώς η κάμερα είναι μαρτυριάρα. Ναι, όλα είναι παιδιά ταμπέλες, ναι, στιτές, ακίνητες, ό,τι πια περάσει μέσα από το φακό, σκοτώνει και δεν πληρώνει. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα, εγώ άφησα λίγο την κάμερα μόνη της να τραβάει. Να, κι άλλο εδώ. Αρχίζουν τώρα και παίρνουν πολύ ύψος, ε. Και είναι και λίγο επικίνδυνο γιατί έχει βραδιάσει. Στη δύση του ήλιου μας, ο ήλιος έχει δύσει. Και θα κάνω ένα γρήγορο πλάνο, ναι, κοιτάξτε. Ωραίο, πανοραμικό. Αφήνουμε το πλάνο το πανοραμικό και πάμε τώρα στα περιστέρια τα πανοραμικά. Για να δούμε τώρα εδώ. Οπ, να τα. Σας είπα, τα πολύ μακρινά που έχουν έρθει έχουν καρφώσει κιόλας. Όπως αυτό εδώ, ούτε ένα κλάκος εδώ. Καρφιτσωτό είναι, μπορεί να είναι και καραμπέρι, τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Λοιπόν, κάτσε να τραβηχτώ κάτω, να κοιτάξω με το μάτι, τίποτα, χαθήκανε τα μισά, έχουν χαθεί. Και τώρα τα μισά, κατέβηκα κάτω, να πάρω φόρα, τα βλέπετε που πετάνε εδώ. Σουζάτα, πλάτες και μούρες, τώρα είμαστε στην πλάτη. Έχουν περάσει κόντρα. Φύγανε κάτω. Αν υποθέσω ότι είχε νοτιά, δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα πώς είναι τα μέρη. Και τώρα περνάνε στην κόντρα, ανάποδα. Τώρα ξανάρχονται πάλι, αλλά πολύ ψηλά, ναι, ναι. Εδώ είμαι τώρα λίγο πριν πω στο ηλεκτρονικό το zoom. Και το στήσιμό τους είναι αυτό, ναι. Α, αυτό που βλέπετε. Τα πιπίνια του Τόλι, παιδιά, ναι. Εδώ στη Βέρεια. Είναι και αυτός βεριωτάς, τι να κάνουμε. Εδώ τα πετάει. Ωραίος, ωραίος. Μπράβο, ρε το λάκο, μπράβο. Κάτσε να αφήσω και το zoom. Ναι. Να κοιτάξω πάλι με το μάτι έτσι γυμνό. Είναι βγαλμένα. Έχουν βγει. Να τα. Πρέπει να ζουμάρω τώρα τέρμα να τα φτάσω. Εδώ λοιπόν με τέρμα zoom. Αλλιώς δεν μπορούσα να τα βρω. Βλέπετε τι γίνεται, ναι. Ωραία, κάτσε να αφήσω το zoom τελείως. Ναι, στο υπερπέραν του σύμπαντος. Αυτός είναι ο Τόλης, παιδιά. Δεν έχω κλείσει τη μηχανή, κατέβηκα απλά κάτω και ξανανεβαίνω. Έχουν νικήσει τον καιρό και ήρθαν από πάνω τελείως. Σκνίπες. Και εκεί βγάζουν αυτή τη φτερουγισιά. Βάζω και λίγο ηλεκτρονικό zoom, ναι.
Όπου ήρθα ακριβώς δίπλα στον τενακλάκι αυτό εδώ πέρα. Στα καρφιά. Στα καρφιά. Μπράβο ρε Τόλι. Έτσι μπράβο, δείξε την αξία σου. Πω πω, κοιτάξτε που έχουν πάει. Σε ένα μήνα λέει θα έχει δεύτερη πενηντάδα. Να τώρα εδώ βλέπω ένα πάλι σκνίπα, σκνίπα. Πρέπει να ζουμάρω. Δύο είναι. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, θέλουμε να φάμε, του λένε. Κάτσε να κατέβω κάτω να τον δω και αυτά, ναι. Τι πάει, κουνάει το πατσαβούρι, λες, τα πουλιά έχουν σβήσει ωστόσο. Έχει ψιλονυχτώσει, ε. Εδώ θα κοιμηθούν, λέει, σήμερα. Για να δω τώρα εγώ. Να, εδώ είδα δύο, ναι. Έλα, έχω δει δύο, τρία. Ωραία φτερά πιάνουμε εκεί στο καρφό, ναι. Νομίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Μπράβο ρε, μπράβο. Πουλάκια και τα έκανε στάχτη και μπούρμπουλι. Ναι. Στο μπούσκα λέει έχει πάει. Ποιο μπούσκα ρε, το συγχωρεμένο του Παναθηναϊκού. Όπα. Παιδιά, πήγα να πέσω τώρα και είχα λίγο πικ-πονγκ. Σταθεροποιήθηκα όμως, ναι. Να απολαύσετε κι εσείς ωραίες εικόνες στου Αποστόλη τα πουλιά που πετάνε στα καρφιά. Έλα, σου βγάλα και πείμα, Αποστόλη. Σου βγάλα και πείμα, του Αποστόλη τα πουλιά που πετάνε στα καρφιά. Γεια σου, Πανάνη. Εδώ πάντα γιάρικα θα βλέπεις. Όπου, τώρα θα χάσει και μηχανή. Θολώνουν. Ναι, είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Για να δω. Ναι, με το μάτι, πού και πού να ένα τσινί κάτι βλέπω εδώ. Μια κουκκιδίτσα πολύ μικρή. Να το. Πέρασε και ένα χελιδόνι, στο σβήσιμο. Κάποιος του είπε σαΐνι τώρα για να τα ρίξει. Δεν τα ρίχνει. Άντε ρε φίλε. Στο φεγγάρι θα πάνε σε λίγο. Θα βγουν τα αστέρια. Για να δούμε τώρα την επιστροφή, τα καλάει. Τα έχει ξεκινήσει τώρα και τα καλάει. Κάτσε να κατέβω κάτω. Άφησε ένα στο σβήσιμο, ναι. Να, οι παπαγάλοι πετάνε εδώ. Για να δούμε, λέω, και το πεσιό τώρα. Καλά πήγαμε εκεί πάνω, ναι. Να δούμε και το μάζεμα. Ακόμα δεν φαίνεται τίποτα, ναι, τίποτα. Τώρα κάτι βλέπω με το μάτι εδώ. Εδώ κάτι κοσκινίζουν, για κάτσε να ζουμάρω. Ναι, να τα βλέπετε. Ανακατεύουνε στα καρφιά. Εάν δεν πέσουν τώρα, πάει, ξενυχτήσανε. Θα τα φάει το μαύρο σκοτάδι που λέμε. Βέβαια, γιατί είναι πολύ ψηλά. Τώρα κοσκινίζουν όμως. Στο σβήσιμο, ναι. Έλα, ήρθε ο πρωτός. Στρώσε, Τόλι, στρώσε! Έρχονται όλα, στρώσε! Εγώ του είπα να στρώσει, αυτός ξεστρώνει. Ορίστε. Κάτι έκανε και το ξεστρώμα. Αλλά μου είπε, μου λέει, μην περιμένεις να κατέβουν τα καπλάνια. Τα πουλιά κατεβαίνουν όμως, τα βλέπετε. Ένα, δύο, έρχονται. Αρχίζει και αδειάζει ο ουρανός, λέω. Μαύρο πεντελακλή ήταν αυτό. Έχουμε και μαύρα, λέω. Άρε βαζούρες, λέω, πρέσες. Κομπρεσέρ γίνανε. Και ξεκολλάνε μέσα από τα Άγια. Αν πέφτανε και οι παπαγάλοι, θα είχε ακαριό πεσό. Αλλά τώρα μας κάνουνε σπάσιμο οι ρημάδιδες. Να, κοιτάξτε, μου το είπε, μου λέει, δεν πέφτουνε μπανάνι. Να, τώρα πάνε να πέσουνε, ναι. Τώρα θα έρθουν και τα περιστέρια, σίγουρα. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο, ναι. Με αυτό εδώ το ντουνέκι. Το πα. Σας το πα. Να το. Όλα έρχονται τώρα. Ήτανε μέχρι να στρώσει. Ναι. Και τα τελευταία. Τα βλέπετε. Ράμα, ε. Ωραία, κάτι μαύρα. Φωτοβολίδες. Όλα. Ήρθαν όλα. Ναι. Αυτό ήταν. Τσακ μπαμ. Σε 1,5-2 λεπτά το πολύ, τα πουλιά μαζευτήκανε.
Πάμε να τα δούμε τώρα και μέσα, να κάνουμε το κύκλο γύρω-γύρω. Ακούτε και το χειροκρότημα. Ωραία, χειροκρότημα λέω. Και μακριά που με ακούστηκε, ρε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και μέσα. Έρχομαι τώρα γύρω-γύρω, Αποστολή. Έρχομαι, Αποστολή. Πάμε. Τα ζυγώσαμε λοιπόν. Τα βλέπετε εδώ τα πιπίνια του. Και αυτός χωρίς οδηγούς, όπως και ο Σωτήρης πριν. Εντάξει, δεν είναι και κακό να έχεις και 2-3 οδηγούς τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν είναι, μην το λέμε μαγιά, εντάξει. Αλλά είναι κάτι. Σίγουρα είναι κάτι. Κάτι καλό υποσχόμενο. Δηλαδή και άλλα παιδιά που πετάνε περιστέρια πιτσούνια και τα καρφώνουν και βάζουν και κανένα οδηγό μέσα, για μένα δεν μπορεί να τους κατηγορήσεις για κανένα λόγο. Επαναλαμβάνω, και μόνο που εκθέτουν τα περιστέρια τους είναι, για μένα είναι ήρωες, σε εισαγωγικά ήρωες, έτσι θα τους έλεγα, ναι. Περιστεριακός, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Και τα μαυράκια του και τα κυψένια του, όλα. Έχει και ένα κυψενάκι εδώ, να του. Παυλίδης, ναι κύριε, Παυλίδης. Αυτός είναι. Ο περιστεράς του μέλλοντος. Λοιπόν, άπαντες λοιπόν παρόντες, θα μας πει και αυτός τώρα σίγουρα δύο λόγια, άντε θα του κάνω τη χάρη να πει τρία. Και κάπως έτσι θα κλείσει αυτή η γιορτούλα. Βέβαια έχουμε και πλάνα στο φαγοπότι, έτσι εννοείται, περιστεριακός λέω. Με μία πτήση του φίλου μας του Αποστόλη, που είναι και ο διοργανωτής, αυτός το διοργάνωσε αυτό, μόνος του δηλαδή. Και πέταξε και ο Σωτήρης Οξυδόπουλος. Εκείνα εκεί τα περιστέρια, τα surprise. Ωραία, κοιτάξτε ένα ωραίο κυρωμήτικο, ε. Απόστολε! Αυτό το κυρωμήτικο από τι είναι, ρε. Ποιο? Αυτό που τραβάω τώρα, εδώ το κυρωμήτικο. Ποιο είναι, εδώ. Να, το ρε, με την κεραίνια τη μύτη, μπροστά από το μαύρο. Μπροστά από το μαχαίρι. Όχι, όχι, δεξιά, ένα κοκκινιάρικο. Στο πάνω ράφι εδώ, κοίταξε. Να. Ένα καραμπιπέρι, αυτό, ένα καραπεράκι. Αυτό το καραπεράκι εδώ, ρε. Αυτό το σπουδάκι. Ναι, αυτό, ναι. Πιο ασπουδάκι, ρε. Εδώ, ρε, κοίτα ρε που δείχνει η κάμερα, ρε. Ναι. Ωραία μύτη έχει, ρε φίλε. Από ένα σπουδάκι βγήκε με μια σταθιά. Και έβγαλε έτσι άσπρη μύτη, ε. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μοντελάκια τα οποία τα γυμνάζει τώρα το καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού για να τα πετάξει το χειμώνα. Πάμε και στο παρασύνθημα τώρα, ναι. Πάμε. Ωραία, πόζα. Εδώ στο ηλιοβασίλεμα σε θέλω. Πω, αποφαίνεται και ξέρεις το ηλιοβασίλεμα από πίσω και είσαι ρε μπαγάσα. Ιδίλιο σκέτο. Γεια σου, ρε Απόστολε. Γεια σου, μπαλάκι. Γεια σου, ρε φίλε. Κατεβήκαν όλα. Ευτυχώς. Πες τα όλα, εσύ. Εγώ λέω θα έρχονταν για το τελευταίο αύριο το πρωί, αλλά είμαστε τυχεροί. Κοίτα, πες το όμως λίγο έτσι καθαρά, γιατί δεν εγώ σε κατάλαβα. Κόσμο σε κατάλαβε. Τα περιστέρια. Ναι. Κατεβήκαν όλα τα περιστέρια, ευτυχώς. Εγώ είπα, λέω, το τελευταίο θα κατέβει αύριο το πρωί. Αλλά είμαστε τυχεροί. 20 πετάξαμε, 20 έχουμε μέσα στο κουμάκι. Ε, μπαγάσα, το ίδιο ακριβώς το είπες. Ε. Τα έχεις βάλει κασέτα. Και τα... λοιπόν, για λέγε. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που ήρθε με αυτές τις συνθήκες, με αυτή τη ζέστη. Ναι, ναι. Έτσι, τα περιστέρια τα δουλέψαμε πολύ αυτόν τον καιρό. Έτσι, χάσαμε και περιστέρια, πήρε και το Σαΐνι, όλα στο πρόγραμμα. Ναι, είναι ο πόλεμος, είπαμε, έχει και θύματα. Μας μείνανε 20 και ετοιμάζουμε από πίσω άλλη μια 50. Πιστεύω μέχρι και ο Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι με ακόμα πιο δυνατά πουλιά και πιο φρέσκα. Και το χειμώνα τι θα κάνουμε? Το χειμώνα θα έχουμε 3 ομάδες εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος θα τις κάνουμε. Πέρσι είπαμε και δεν μπορέσαμε, αλλά φέτος θα τις κάνουμε. Να πετάνε τα περιστέρια όλοι και ας πάρει και το Σαΐνι και ας χαθούνε. Απλά τα ευχαριστιόμαστε και τα βλέπουμε. Μπράβο, ρε Απόστολε. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Έτσι, και ξανά θα κάνουμε το βίντεο. Και θα είμαστε εδώ κάθε χρόνο γεροί να είμαστε και να κάνουμε τους χαβάδες μας. Χειμώνα καλοκαίρι. Βεβαίως χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα επειδή σου είπες πολλά, πάμε να φάμε. Πάμε φίλε μου. Ευχαριστώ. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Και εδώ λοιπόν είναι και η παρέα μας. Βλέπετε γεμάτη παρέα κάτω από την κλιματαριά. Εδώ δεν νυχτώνει ποτέ, να το ξέρετε. Μέχρι το πρωί έτσι θα είναι. Κλιματισμό, όσο θα έχουμε. Ναι, κλιματισμό και φυσικό κλιματισμό, έτσι. Βλέπετε, κάτω από την κλιματαριά. Και στο βάθος κήπου βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του Γόλη. Και σήμερα έχουμε και έναν επίτιμο εδώ πέρα, παίχτη. Νταούκα δεν τον λένε, αλλά αυτός είναι. Γεια σου ρε Νταούκα μεγάλε. Νταούκα, έμαθα ότι έχεις γίνει φίρμα τώρα τελευταία, περιστεριακή. Έγινε λέει κάποιο θαύμα και ξαφνικά έγινες μάγκας, έτσι.
Θα σε δούμε στον αέρα και σε το χειμώνα. Θα δείξω τον αέρα σου. Εννοείται. Έγινε δάγκας, δάγκας. Όχι, όχι, μάγκας. Δάγκας ποτέ δεν ήταν δάγκας, δεν δαγκώνει. Φοράει μασέλα. Λοιπόν, έτσι περνάμε, παιδιά. Έλα ρε, Αποστολή! Έλα εδώ στο τσέκι ρε, πού είσαι, έλα εδώ ρε στο τσέκι. Να δώσ' και ο οικοδεσπότης, λέω. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Βέβαια, συγχαρητήρια. Να περνάμε ωραία με υγεία και να κάνουμε τους χαβάδες μας. Πετάξαμε ωραία πουλάκια, κύριε Κανάνη. Τα περιστέρια είναι για να κάνουμε φιλίες. Βέβαια. Έτσι, να πάμε στον ένα, να πάμε στον άλλο, να βλέπουμε χαβάδες. Έτσι. Πώς το φίλοι, πότε θα το πετάξεις. Μη ρε αλήτη. Εδώ τράβα και το κλάπι ρε, μου πολύ εδώ. Θα στράβηξα και πριν. Θα στράβηξα. Λοιπόν, Αποστόλη, τι έκανε να δούμε τον οικοδεσπότα. Τι έλεγε πριν. Να τα περιστέρια μα ενώνουν, να πιάνουμε ένα σταλμό και να πλακωνόμαστε στι βουνιέ. Δεν είπε, ε. Είσαι άπεκτο μπανάκι. Εγώ ρε. Εγώ έτσι άκουσα, ρε. Δεν παίζει, ρε. Δεν φταίω, ρε. Γράψε τον Ρονούλ εδώ τράβα, το πιο παλιό. Ο Νούλη είναι εδώ. Μα έπιασε δύο περιστέρια και μα τα έδωσε και κάναμε την ομάδα. Ο Νούλη. Δεν θα βγάζαμε την ομάδα. Ο Νούλη το έκανε αυτό. Γεια σου, ρε Νούλη. Και πετάει ακόμα περιστέρια. Παράδειγμα. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να του δώσει κανένα γιαβράκι, έτσι. Και πετάει τρεις ομάδες από. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να δώσει με τον Νούλη. Μην θέλει να πάει ο άνθρωπο. Νταούκα, Νταούκα, εσύ τρώγε. Α το πούμε να λέει, τρώγε. Πλακώ σου στην μπουκαμάσα. Οι άλλοι θα πίνουν νηστική, να το ξέρει. Λοιπόν, έτσι παιδιά, περνάμε εδώ, όμορφα και ωραία. Από εδώ θα τελειώσει και η μετάδοσή μα. Να φάω κι εγώ, γιατί όπω λέω σε όλα μου τα βίντεο, πάντα μένω νηστικό. Ειδικά τον Ταόκα το φοβάμαι πολύ. Έχει έρθει με άγριε διαθέσει, το βλέπετε. Έλα ρε. Να με κάνει. Εκεί στο Βλάχο, στο χωριό που πήγε εκεί πάνω. Ναι. Βλάχικο χωριό. Ναι. Είδε τη φιλοξενία έχουν πόντι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, πουθενά ρε. Άκουσε σου είπα. Σου λέω και εγώ. Στο Βλάχικο το χωριό, τη φιλοξενία που έχουν πόντι. Α, ωραίο, ωραίο αυτό, ναι. Κατάλαβε. Ναι, πώ δεν το κατάλαβα. Δεν το είχα πιάσει στην αρχή, αλλά τώρα το πιάσα, ναι. Γιατί εκεί πέρα που πήγε, εκεί που πήγε ήταν πόντι. Ναι, το ξέρω. Άσχετα μου είναι Βλάχη. Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβα τώρα τι εννοεί. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε, γιατί πλάκα-πλάκα στο τέλος θα μείνουμε νηστικοί. Λοιπόν, γεια χαρά, τα λέμε πάλι εδώ, στο συγκεκριμένο μέρος το χειμώνα. Γεια χαρά.